Η επιστημονική έρευνα δεν αφορά μόνο στους επιστήμονες. Η επιστήμη και η τεχνολογία που προκύπτει από την επιστημονική γνώση είναι εκφύσεως διαμοιράσιμη. Δηλαδή, αργά ή γρήγορα θα ταξιδέψει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αν το σκεφτείτε λίγο, θα καταλάβετε ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολο στην πραγματικότητα να κρατήσει κάποιος τη γνώση περιορισμένη και κρυφή. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την ανάπτυξη του διαδικτύου, η ευθύνη της διάδοσης της γνώσης είναι πλέον και στα χέρια των πολιτών. Ήδη, ένα μεγάλο μέρος της γνώσης μας για τον ουρανό και το σύμπαν προέρχεται από απλούς χομπίστες αστροπαρατηρητές που επεξεργάζονται μυριάδες φωτογραφιών τα οποία λαμβάνουμε κάθε μέρα από τις διαστημοσυσκευές και τους δορυφόρους μας. Στο θέμα της τεχνολογίας και των εφαρμογών, οι μη επιστήμονες έχουν από καιρό την κυριαρχία. Εκτιμάται ότι το μεγαλύτερο μέρος των αντικειμένων που χρησιμοποιούμε ή χρησιμοποιούσαμε ως ανθρωπότητα στο παρελθόν δεν φτιάχτηκαν από επιστήμονες, αλλά από απλούς επαγγελματίες που είχαν κάποια σχετική επιστημονική γνώση. Πολλές φορές οι πρακτικές εφαρμογές αυτές γίνονται η αιτία να εκτελεστεί κάποιο σημαντικό επίτευγμα στον επιστημονικό τομέα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο James Prescott Joule ή Joule, ζηθοποιός στο επάγγελμα, αλλά με γνώσεις φυσικής και μαθηματικών. Το πρόβλημα που ήθελε να λύσει ήταν καθαρά μηχανικό και αφορούσε τη μετάγγιση μπύρας στη ζηθοποιία του. Για κακή του τύχη, και καλή δική μας, η επίλυση του προβλήματος αυτού σχετιζόταν με τον καθορισμό του φυσικού μεγέθους της ενέργειας και την σαφή μέτρηση αυτής. Έννοιες που καθορίστηκαν από αυτόν το 1843. Μέχρι τότε, η λέξη ενέργεια ήταν απλώς φιλοσοφικός πονοκέφαλος και οι επιστήμονες την απέφευγαν. Προς τιμήν του, ονομάσαμε τη μονάδα μέτρησης ενέργειας με το όνομά του, Joule. Ή Joule, πιο σωστά. Ας δούμε όμως τώρα πώς μπορείς και εσύ να αποτελέσεις μέλος αυτής της επιστημονικής κοινότητας και να δώσεις λύση σε ένα πρόβλημα αναπτύσσοντας τη δική σου καινοτόμα κατασκευή ή εφαρμογή. Το πρώτο βήμα είναι να επιλέξεις το θέμα που σε ενδιαφέρει. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Καταλαβαίνω πως φαντάζει δύσκολο να ξεχωρίσεις ένα θέμα ανάμεσα στα δεκάδες θέματα που απασχολούν την ανθρωπότητα. Γι' αυτό λοιπόν, στο σημείο αυτό θα δούμε κάποια βήματα που μπορούν να μας οδηγήσουν στην επιλογή θέματος προς επίλυση. Ακονίστε τα μολύβια σας και ετοιμαστείτε να κάνετε τις λίστες σας. Πρώτο βήμα, παρατηρώ. Το πρόβλημα που θέλουμε να επιλύσουμε μπορεί να πηγάζει από καταστάσεις που αφορούν στην καθημερινότητά μας. Κάνουμε μια λίστα με τις κατηγορίες από όπου θα μπορούσαμε να εμπνευστούμε το θέμα μας. Αυτή η λίστα θα μπορούσε να έχει την εξής μορφή. Πρώτον, προσωπικό θέμα ή εμπειρία. Υπάρχει κάτι από την προσωπική σου εμπειρία που κάποτε σε προβλημάτισε και θέλεις να το επιλύσεις? Για παράδειγμα, θα ευχόσουν ποτέ να είχες ένα σύστημα που να σε προειδοποιούσε έγκαιρα όταν ένας από τους γονείς σου πρόκειται να μπει στο δωμάτιό σου? 2. Πρόβλημα από την τοπική κοινωνία στην οποία ζεις. Μπορείς να εντοπίσεις στην πόλη που ζεις κάποια ανάγκη ή έλλειψη που θα μπορούσε να επιληθεί μέσω μιας τεχνολογικής λύσης. Ορισμένα από τα πεδία που θα μπορούσε να επικεντρωθείς είναι βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής, όπως η γεωγραφική θέση ή το κλίμα, η ηλιοφάνεια κτλ. Εάν για παράδειγμα ζεις σε μια ηλιόλουστη περιοχή, θα μπορούσες να αναπτύξεις μια συσκευή που αφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 3. Παραδοσιακές πηγές εισοδήματος της τοπικής κοινωνίας σου. Ζεις σε μια περιοχή που ασχολείται με την καλλιέργεια? Ένα σύστημα έξυπνου ποτίσματος θα μπορούσε να προσφέρει μια λύση. 4. Τοπικά πλεονεκτήματα. Μήπως το μέρος που ζεις χαρακτηρίζεται από μνημεία ιστορικής ή αρχαιολογικής αξίας που θα μπορούσαν να αναδειχθούν ή να προστατευτούν? Μια εφαρμογή από όπου οι επισκέπτες θα μπορούσαν να ενημερωθούν για τα τοπικά αξιοθέατα θα ήταν μια ενδιαφέρουσα λύση. 5. Συνεργασία με τοπικούς φορείς. Θα μπορούσαν οι τοπικοί φορείς να εμπλακούν στη διερευνητική σου διαδικασία? Για παράδειγμα, γνωρίζεις αν ο τοπικός ορειβατικός σύλλογος θα είχε ανάγκη από μια κατασκευή ή εφαρμογή που θα τους βοηθούσε στις πεζοπορικές τους δράσεις? Βήμα δεύτερο, φαντάζομαι. Το πρώτο βήμα έγινε. Όμως και πάλι θα χρειαζόμασταν μια παραπάνω πηγή έμπνευσης που θα μπορούσε να μας βοηθήσει στην υλοποίηση της κατασκευής μας. Πού μπορώ να τη βρω? Μα φυσικά στην πλατφόρμα του Generation Next, όπου μπορείς να βρεις μαθητικά project που δημιούργησαν μαθητές που έχουν λάβει μέρος στο διαγωνισμό του προγράμματος. Το βασικό βήμα της επιλογής του θέματος του project έγινε. Είμαστε σε ένα αρκετά κρίσιμο σημείο που έχει να κάνει με την υλοποίησή του. Βήμα τρίτο. Σχεδιάζω, δημιουργώ και μοιράζομαι. Ποια είναι τα βήματα που χρειάζεται να ακολουθήσουμε προκειμένου να πετύχουμε τους αρχικούς μας στόχους και να υλοποιήσουμε την ιδέα μας? Ακολούθησε τα παρακάτω βήματα και η επιτυχία είναι εξασφαλισμένη. Πρώτα, επιλέγω τα άτομα που θα ήθελα να συμμετάσχουν στο project. Κάνω ερωτήσεις ώστε να κατανοήσω καλύτερα το θέμα. Ποιο είναι το πρόβλημα και σε ποιους αφορά? Συγκεντρώνω πληροφορίες γύρω από το θέμα με κάθε μέσο, όπως για παράδειγμα χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο ή κάνοντας ερωτήσεις σε τοπικούς φορείς. Χωρίζω το θέμα σε μικρότερα τμήματα και εστιάζω σε ένα με δύο σημεία του προβλήματος. Ψάχνω πιθανές λύσεις στο διαδίκτυο με λέξη κλειδιά ή παίρνω έμπνευση από παρόμοια project. Ακολουθώ τα βήματα της επιστημονικής μεθόδου για να σχεδιάσω την κατασκευή μου. Σε συνεργασία με την ομάδα μου, κάνουμε καταμερισμό εργασιών, αποφασίζουμε τι εργασίες θα εκτελέσει ο καθένας και στο τέλος τις ενώνουμε. Κάνω πειράματα και δοκιμές, βγάζω συμπεράσματα
και στο τέλος παρουσιάζω την κατασκευή μου στο κοινό. Αυτό μπορεί να γίνει διαδικτυακά με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το Instagram, το YouTube, το Facebook ή κάποιο blog, μέσω κάποιας πλατφόρμας ή μαθητικού διαγωνισμού. Παρουσιάστε την κατασκευή σας στους συμμαθητές σας και το σχολείο σας. Μοιραστείτε τη με τους φορείς και τις κοινωνικές ομάδες στις οποίες αφορά η επίλυση του προβλήματος. Μπορεί και να έχετε φτιάξει κάτι που να αξίζει να χρησιμοποιηθεί από όλους μας.